Να τη Δήμητρά μας. Καλημέρα σας. Εκτάκτος το έκτακτο, διότι έτσι εκτάκτος μπήκαν στη ζωή μας και όλα αυτά που έγιναν χθες. Και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πήρε φωτιά με την, αυτή τη διαμάχη, με αυτή τη διαφωνία μεταξύ του Γιώργου Τσαρλίκη και του Sky για την αποφορά στην παρουσίαση του Big Brother. Να δούμε λοιπόν ένα μικρό χρονικό για το τι έχει συμβεί. Βλέπουμε και ήδη στα πλάνα ότι έχουμε τις πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Τσαρλίκη για το θέμα. Να θυμίσουμε απλώς τι έχει συμβεί. 7 Ιουνίου ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Τσαρλίκη γυρίζοντας από την περιοδία του στην Αυστραλία στο αεροδρόμιο. Εκεί για πρώτη φορά μπροστά στους δημοσιογράφους ανακοινώνει ότι θα είμαι ο κεντρικός παρουσιαστής του Big Brother. Κάτι που δεν είχαμε ακούσει επισήμως από τον Sky. Υπήρξε εκεί μια μικρή, ας το πούμε, μικρή διάψευση από τον Sky. Υπήρξε μια μικρή αντίδραση στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, δεν βεβαιώθηκε πότε. Και λίγες μέρες μετά, 12 Ιουνίου, στο Athens Exclusive, δεύτερης δηλώσεις του Γιώργου Τσαρλίκη, όπου λέει ότι εγώ τηρώ τις συμφωνίες μου, έχω κάνει προφορική συμφωνία με τον Sky την Τετάρτη, δηλαδή χθες, να μιλήσουμε και από εκεί και μάλλον μέχρι την Τετάρτη, δηλαδή χθες, να μην προβούμε σε άλλες δηλώσεις και θα σας τα πούμε όλα από την Τετάρτη και μετά. Και μας τα είπαν. Πώς έγινε αυτό? Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί χθες, ο Sky ανακοίνωσε ότι καταγγέλει το συμβόλαιό του με τον Γιώργο Τσαρλίκη για λόγους εχεμήθειας. Ότι δηλαδή η ενόχληση και ο λόγος αυτής της καταγγελίας συμβολέου ήταν επειδή ο Γιώργος Τσαρλίκης ανακοίνωσε ουσιαστικά πρώτος την θέση του ως κεντρικός παρουσιαστής του Sky. Υπήρχε συμβόλαιο. Υπήρχε συμβόλαιο και ήρθε και αργότερα μια ανάρτηση του Γιώργου Τσαρλίκη αρκετές ώρες αργότερα, όπου επιβεβαίωσε αυτή το συμβόλαιο. Βλέπουμε εδώ με τη σύζυγό του Δώρα, είναι σε ένα κατάστημα υποδημάτων και υπογράφει το συμβόλαιο, βάζει και τη σφραγίδα του. Εδώ, συγγνώμη, είναι πριν φύγει η Αυστραλία. Βιάζεται να φύγει ο Τσαρλίκη για Αυστραλία και του στέλνουν με δικαστικό επιμελητή, με κούρε, το συμβόλαιο να το υπογράψει εκείνη τη στιγμή. Έτσι, ενώ ψωνίζει παπούτσια, παιδιά. Και κάνει και το σταυρό του. Ακριβώς. Ακριβώς. Για καλή τύχη, ήταν όλα πολύ καλά. Έχουμε μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Έχουμε όμως και τις πρώτες δηλώσεις διαστόματος Γιώργου Τσαρλίκη. Αν θέλετε να τις δούμε και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Γιώργο, τι γίνεται, εσύ θα μας πεις. Είμαι μια χαρά. Ήταν it was a long day που λένε στο χωριό μου, γιατί πέρα από τα τηλεοπτικά δίνουμε και πανελλήνιες. Οπότε καταλάβατε, ήμουνα έξω από το εξεταστικό κέντρο και χτύπαγε το τηλέφωνο ασταμάτητα. Έκανες μια ανάρτηση στο Instagram, γενικά στα social media, που ήσουν καταπέλτης. Έκανα μια ανάρτηση, παιδιά, που ήμουν αληθινός. Πολύ αληθινός, γιατί πάντοτε αυτό που έγραψα και στο post είναι αυτό που θέλω να κρατήσετε. Ότι όταν μιλάω πάντα υπάρχει λόγος και πάντα λέω την αλήθεια και με την αλήθεια πάντα πορεύομαι στη ζωή μου. Εσύ θα πληρωθείς με τη Ρίτα κάποια επεισόδια και ας μην είσαι παρουσιαστής. Αυτό δεν σε καλύπτει και θα κινηθείς δικαστικά? Παιδιά, εγώ ό,τι κάνω, δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί ποτέ αυθόρμητα με την έννοια του παρορμητισμού και της βλακείας. Είμαι ένας άνθρωπος συνετός, είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Τους περισσότερους από εσάς σας ξέρω από παιδιά. Και είμαι πάντοτε, όταν μιλάω, είμαι πάντοτε πολύ προσεκτικός. Έχει πάρει τη νομική οδό, οπότε όπως καταλαβαίνετε, είναι και η πρώτη μέρα. Θα πρέπει να είμαι πολύ φιδωλός και προσεκτικός σε αυτά που λέω. Τις επόμενες μέρες όμως θα τα μάθετε όλα όπως θα μαθαίνετε όλα εξάλλου. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο η δική σου ανακοίνωση που προηγήθηκε του καναλιού, γι' αυτό πήραν τα πράγματα αυτή την τροπή? Είχε μύθια που λέγανε. Λοιπόν, αυτά. Σου τα... πήραν κάτι άλλο εκτός από την παρουσίαση του Big Brother και να είστε σε μια κοινή οδό, να τα βρείτε? Όχι, δεν μου προτείνετε. Ήθελες κάτι άλλο πέρα από την παρουσίαση του Big Brother? Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Εφόσον έχει πάρει τη νομική οδό, αυτό που θέλω και αυτό που θα γίνει είναι ότι θα δικαιωθώ. Γιώργο, πιστεύεις, η προηγούμενη διεύθυνση πιστεύει... Έχει κλειδωμένο το μεταξύ αυτό. Γιώργο, να σου πω... Σώσε με! Η προηγούμενη διεύθυνση που άλλαξε, πιστεύει... Σώσε με! Πιστεύεις λόγω της προηγούμενης διεύθυνσης που άλλαξε και τα σχέδια του καναλιού? Παιδιά... Είχες διαβάσει τα δημοσίευματα που λέγανε για αλλαγή παρουσίας? Ακούστε, παιδιά, και τα είχα διαβάσει. Και σε αυτή την... Ήσουν καθόλου προετοιμασμένος. Και τα είχα διαβάσει και εδώ πέρα, εδώ που ζούμε, μαθαίνονται όλα. Και στην Αυστραλία που ήμουνα, όλα τα μάθαινα, φυσικά. Επίσης, είπες ότι είχες απαγόρευση να βγαίνεις στα κανάλια, ερχόσουν από πίσω, δεν διαφήμισες το τραγούδι σου όπως έπρεπε. Όλα αυτά σου έκαναν ζημιά, ρε Γιώργο. Εσείς τι λέτε? Για να, Γιώργο, το είπες. Όταν έφτασες στο αεροδρόμιο, μας είπες ότι θα είσαι παρουσιαστής. Το γνώριζες και το είπες επίτηδες ή περίμενες την επίσημη αντίδραση του καναλιού? Σας είπα, παιδιά, ότι υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέει τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ούτε τα άσχημα, ούτε τα ωραία. Το τραγούδι το δικό σου λέγεται Εσύ τι να μου πεις. Εσύ τι έχεις να τους πεις, λοιπόν?
Περιμένετε λίγες μέρες. Αυτοί τι έχουν να σου πούνε, σε πήραν ένα τηλέφωνο, σου πούνε Γιώργο, μην κινηθείς, να τα βρείτε. Έχετε υπομονή λίγες μέρες. Ήδη είπα πάρα πολλά. Ποιο είναι το επόμενο σου βήμα από εδώ και πέρα? Είναι να, κοίτα. Γεια σας, παιδιά. Ήρεμος ο Γιώργος Τσαλίκης. Έξω από το, από το ραδιόφωνο είναι, έτσι, να πούμε, έξω από το ραδιόφωνο είναι εδώ πέρα η δηλώση. Ακριβώς. Να σας πω εδώ ότι είναι λογικό ότι από τη στιγμή που έσκασε το θέμα, όλοι επικοινωνήσαμε τον Γιώργο Τσαλίκη. Μίλησα και εγώ μαζί του. Βέβαια, ήταν ακόμη πιο φίδωλο στο τηλέφωνο. Δεν σχολίασε καθόλου και δεν είπε τίποτα επί του θέματος. Απλώς θέλω να σας πω ότι ήταν αυτή η ψυχραιμία που βλέπετε στις δηλώσεις. Αυτή ήταν από το πρωί και ήταν, νομίζω, προτεραιότητα για εκείνον οι πανελλαδικές του γιου του. Προφανώς. Να πούμε και καλή επιτυχία στο παιδί. Προφανώς ήταν το παιδί του. Και να πούμε και για τον Σκάι που μιλήσαμε και είπε ότι πια είναι θέμα δικηγόρων. Ότι έχει πάρει την δικαστική οδό, αυτό που είπε και ο Γιώργος Τσαλίκης. Θα λυθούν όλα εκεί πια. Για τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Τσαλίκης υπογράφει το συμβόλαιο αυτό με διαφορετική διεύθυνση στο Sky, όταν υπέγραψε ο Τσαλίκης, διεύθυνση προγράμματος. Αλλάζει η διεύθυνση προγράμματος και εκεί, ενώ ο Τσαλίκης είναι στο εξωτερικό, προφανώς μετά από ραντεβού που κάνουν εκεί, θεωρούν ότι δεν είναι ο ιδανικός για να παρουσιάσει τον Big Brother. Η δεύτερη διεύθυνση προγράμματος. Εκεί λοιπόν το μαθαίνει ο Τσαλίκης. Έρχεται και κάνει την περιβόητη δήλωση. Δεν είναι τυχαίο που είπε στην πρώτη του δήλωση στο αεροδρόμιο: έχω ισχυρό συμβόλαιο. Το είπε ξεκάθαρο. Εντάξει. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από μισή ώρα επικοινωνεί ο Sky με δημοσιογράφους και βγαίνει από το περιβάλλον του Sky ότι εμείς θα ανακοινώσουμε πότε θα κάνουμε τον Big Brother. Δεν έχουμε ανακοινώσει τον Big Brother. Γιατί μιλάς, Τσαλίκη? Άρα, με το που φτάνει ο Τσαλίκης από την Αυστραλία στην Ελλάδα, ξεκινάει όλο αυτό που κορυφώθηκε η Μήτρα χθες. Να σας πω δύο στοιχεία που ξέρω. Υπάρχει ανταλλαγή νομικών εγγράφων και από τις δύο πλευρές. Και οι δύο πλευρές δεν μας λένε ακριβώς τι έχει συμβεί. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι θα πάνε στα δικαστήρια. Υπάρχει τώρα που μιλάμε ήδη ανταλλαγή νομικών εγγράφων και θα κορυφωθεί. Υπάρχει και ρήτρα. Εχεμήθειας, γιατί βγήκε χθες η πλευρά, μάλλον το περιβάλλον του Γιώργου έλεγε ότι δεν υπάρχει όρος εχεμήθειας στο συμβόλαιό μου. Ο Sky λέει: καταγγέλλω το συμβόλαιό σου, γιατί παραβίασες όρους εχεμήθειας. Υπάρχει όρος εχεμήθειας. Όμως το δικαστήριο, γιατί και θα καταλήξουμε, σημασία έχει πώς θα ερμηνεύσει αυτούς τους όρους εχεμήθειας. Όμως, να σου πω και ένα δικό μου σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Σε αυτή τη δουλειά, όταν δύο άνθρωποι δεν συμφωνούν και από τις δύο πλευρές, δηλαδή, αν ο παρουσιαστής τελικά δεν θέλει να παρουσιάσει το σοου ή αν το κανάλι τελικά δεν θέλει τον παρουσιαστή, δεν γίνεται, παιδιά, χωριό. Εκεί, με το ζόρι, σε αυτή τη δουλειά, δεν γίνεται. Είναι όπως το ποδόσφαιρο, Γιώργο. Αν δεν θέλει να παίξει ο ποδοσφαιριστής, ας υπέγραψε συμβόλαιο. Ναι. Αν δεν τον θέλει η ομάδα, ας τον υπέγραψε. Άρα πρέπει να τα βρουν. Ναι. Τώρα για να δούμε. Γιατί θέλω να είμαι προσεκτική, δεδομένου ότι όλο αυτό το πράγμα έχει πάρει τη νομική οδό. Οπότε και επειδή, όπως είπε, τέλος πάντων, ο Γιώργος υπάρχει ένας δημόσιος λόγος και εμείς αντιθέτως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εντάξει. Είδα εγώ τον Γιώργο, τον είδα, όπως είπες εσύ, Δήμητρα, έτσι χαμογελαστό, τον είδες και σίγουρο κτλ. Αλλά επειδή εγώ έχω υπάρξει σε παρόμοια θέση παλιότερα στη ζωή μου, θέλω να σας πω ότι αυτή η ψυχραιμία, το χαμόγελο, είναι και μία, ας πούμε, προσπάθεια να μπορέσεις να μην πάθεις κάποια έκρηξη ενδεχομένως μπροστά στις κάμερες, γιατί ναι, πηγαίνεις σε νομική οδό, ναι, υπάρχουν και από τις δύο πλευρές δικηγόροι τώρα που θα εμπλακούνε και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει αυτή η εσωτερική πάλι. Τώρα, η δική μου όμως είναι η εξής. Αναμφισβήτητα, οι δύο πλευρές λοιπόν θα πράξουν τα δέοντα. Γενικότερα και όχι για αυτήν την υπόθεση, αφού λοιπόν μιλάμε για μια γενική δικαστική διαμάχη ή μια ιστορία, όχι για τον Γιώργο και τον Sky, να σας πω ότι μια επιχείρηση, ας πούμε, έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές της, σωστά. Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κάνει τις αλλαγές της. Αυτό είναι πάρα πολύ θεμητό. Μια επιχείρηση που είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της όπως τα θεωρεί, φυσικά και θα το κάνει. Νομίζω είναι ωραίο να υπερασπιστεί και τη δουλειά ή το όνομα κάποιου ανθρώπου, τα χρόνια εργασίας του ανθρώπου αυτού, ό,τι φέρει πίσω του, την οικογένειά του, την ανάγκη του για δουλειά. Είναι και αυτά επίσης πάρα πολύ ωραία να τα σέβεται μια επιχείρηση και νομίζω ότι με έναν ωραίο διάλογο μπορούν να αποφεύγονται και οι παρεξηγήσεις πάνω σε αυτό που είπες. Δεν θέλεις εσύ, δεν θέλω εγώ. Γίνονται έτσι καλύτερα. Δηλαδή, για να το θέσω, να μην πάμε μόνο τηλεοπτικά, να το πάμε λίγο και αλλού. Ας πούμε, είσαι, ας πούμε, και δουλεύεις σε ένα φούρνο. Σηκώνεις από τα χάραγο το πρωί, έτσι δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά, είσαι ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, φέρνεις τα αποτελέσματά σου, όλα πηγαίνουν καλά και ξαφνικά ακούς, ξέρω εγώ,
από κάπου ότι θα σου πάρει κάποιος άλλος τη δουλειά. Ή ότι έρχεται κάποιος άλλος, ο οποίος εσύ αλήθεια, γιατί δεν ήξερα, δεν με είχαν ειδοποιήσει για αυτό το πράγμα και το ακούς, είτε στο λέει κάποιος φανερά, είτε στο λέει κάποιος κρυφά, είτε το βλέπεις κάπου γραμμένο κτλ. Όλο αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να μην δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την πολύ μεγάλη απογοήτευση ή τη θλίψη. Θεωρείς ή σε ορισμένες περιπτώσεις έναν μεγάλο θυμό. Γι' αυτό νομίζω ότι το καλύτερο πρέπει να συμβαίνει σε αυτές τις υποχρεώσεις, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον και οι δύο πλευρές, είναι αποκλειστικά και μόνο η αλήθεια και η ειλικρίνεια. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, είναι αυτή η απόφασή μας. Δεν θέλεις να κάνεις αυτό, είναι η απόφασή σου. Αλλά να υπάρχει μια ειλικρίνεια, μια αλήθεια, μια καθαρότητα στις κουβέντες και νομίζω ότι αυτός πραγματικά μέσα σε πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε είναι και ο μόνος δρόμος. Και νομίζω ότι καθώς η κοινωνία εξελίσσεται και αφού οι άνθρωποι έχουμε ανοίξει και αφού έχουμε δεχτεί τόσα πολλά πράγματα, ας δεχτούμε και ο ένας τον άλλον, ας σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και ας προχωρούμε με ψηλά το κεφάλι, με αλήθεια και χαρά, ο καθένας σε όποια δουλειά και να κάνει, με το κεφάλι του ψηλά και χαρούμενος για να μπορεί να ξυπνάει το πρωί και να κάνει αυτό που θέλει όσο καλύτερα γίνεται. Εύχομαι να δοθεί μία λύση έτσι όπως θα την ευχηθούν και οι δύο πλευρές, αλλά ναι, αυτή είναι η άποψή μου. Εξοδικαστική, μακάρι να είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι εξοδικαστική, πάντως να είναι αληθινή και με κουβέντα και με προσπάθεια κατανόησης και των δύο πλευρών. Είτε αυτό ένα καφεδάκι θα τα βρείτε. Ναι, αυτό νομίζω πως είναι το καλύτερο.